Καλησπέρα, Ηλιάνα. Καλησπέρα. Πραγματικά η θητεία της κυρίας Δημητρίου, να μην πούμε στιγματίστηκε, αλλά προκάλεσε πολλές συζητήσεις και πολλούς προβληματισμούς και ακόμα και καταγγελίες, ακόμα και υπόνοιες για ενέργειές τις οποίες προσκρούν στον ποινικό κώδικα, όπως είναι η απόκρυψη των αναφορών του Ιωάννη Αγγελή, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος επόπτευε την εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Είχε κάνει, όπως θυμόμαστε, κάποιες αναφορές για το χειρισμό της υπόθεσης Νοβάρτης από την κυρία του Λουπάκη, αλλά η κυρία Δημητρίου, όταν κρινόταν η ανανέωση της θητείας της κυρίας του Λουπάκη από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, δεν ανέφερε τίποτα γι' αυτό, το οποίο είναι πολύ παράξενο και έχει και άλλες συνέπειες πέρα από τις ηθικές. Όμως η θητεία της κυρίας Δημητρίου συνδέθηκε με πολλές υποθέσεις πολύ υψηλού προφίλ, όπως είναι η υπόθεση Γεωργίου, έχει κάνει τρεις αναιρέσεις. Ξεκίνησε αυτή η υπόθεση από το 2015 και κατέληξε το 2019. Ο κύριος Γεωργίου, απαλλασσόταν σε κάθε φορά που ασκούνταν καινούργια αναίρεση για τα απαλλακτικά βουλεύματα τα οποία βγαίνανε. Μια τεράστια ταλαιπωρία η οποία εξέθεσε και τη χώρα, γιατί πέραν των εγχώριων αντιδράσεων υπήρξαν και διαμαρτυρίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπήρξαν δημοσιεύματα στον ξένο τύπο, πολύ επικριτικά για τη χώρα και για τη δικαιοσύνη. Εμπλέχθηκε επίσης στην έρευνα για το ΚΕΛΠΝΟ, στην έρευνα για το ΜΑΤΙ, στην επιλογή του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Υπήρχαν πάρα πολλές υποθέσεις που προκάλεσαν συζητήσεις για το πώς τις χειρίστηκε και για τον τρόπο, ας πούμε, που παρενέβαινε στις διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι δεν ήταν ένα πρόσωπο εκεί πέρα, υπήρχε ένα σύστημα στη δικαιοσύνη όλα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο ξεκινούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατέληγε προς τα κάτω μέχρι την κυρία Μαρία Παπασπύρου, που είναι η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, η οποία ήταν πολύ στενή φίλη από νεαρή ηλικία και με την κυρία Δημητρίου και με την μητέρα του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Δημήτρη Τζανακόπουλου. Η μητέρα του κ. Τζανακόπουλου απεβίωσε νωρίς, αλλά υπήρχε ο δεσμός, ο φιλικός και ο οικογενειακός υπήρχε, παρέμεινε. Και γι' αυτό είδαμε ότι όταν στην έναρξη της υπόθεσης Νοβάρτης ο κ. Τζανακόπουλος πήγε, χωρίς να έχει τέτοια δουλειά και αρμοδιότητα, πήγε στον Άριο Πάγο και ενημερώθηκε για την υπόθεση, που είναι παράδοξο και παράνομο, μπορούμε να πούμε, γιατί ένας εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας πήγε και ενημερώθηκε για μια απόρριτη έρευνα της δικαστικής εξουσίας που αφορούσε πολιτικά πρόσωπα. Καθόλου αθώα επίσκεψη. Κανένας δεν παραξενεύτηκε ιδιαίτερα, ειδικά από όσους ξέραν αυτή τη σχέση μεταξύ όλων αυτών των προσώπων. Τώρα τέλειωσε αυτή η θητεία, κάναμε την έρευνά μας, η κυρία Δημητρίου επέλεξε να διαμαρτυρόμενη και υπερασπιζόμενη τον εαυτό της, να μας απειλήσει και με μηνύσει και με προσφυγή στη δικαιοσύνη σε μια ανακοίνωση που έβγαλε, που εξέδωσε. Της απαντήσαμε καλοδεχούμενοι, γιατί ως απλή πολίτης, γιατί λέω ότι θα το κάνει αυτό μετά την αυτοπεριέτησή της, θα έχουμε ισότητα όπλων, οπότε μπορούμε να αντιπαραδεχθούμε και σε άλλο επίπεδο. Μάλιστα. Δήμητρα Κρουστάλη, σε ευχαριστούμε.